Γεια σας, γεια σας, γεια σας! Είμαι η Γκρικάτ κατά κόσμο Κατερίνα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου! Το σημερινό βίντεο είναι προετοιμασιών συνέχεια για το πάρτι του μικρού. Σήμερα, παιδιά, ξεκινάμε τα μπαλόνια. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό, γιατί θέλω να φτιάξω, όπως σας είχα πει σε προηγούμενο βίντεο, στην κουρτίνα και τα λοιπά γύρω γύρω, αυτό το που λένε balloon arch. Σαν αψίδα σας τα είχα δείξει κιόλας και τι είχα πάρει. Αν δεν έχετε δει το βίντεο, να το δείτε, είναι κάτω στο κουτί της περιγραφής. Και σίγουρα θα το έχω να περνάει και από πάνω. Οπότε, παιδιά μου, χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί η αλήθεια είναι πως είμαστε 4 μέρες πριν το πάρτι. Και 4 μέρες πριν εγώ θα αρχίσω να φουσκώνω μπαλόνια, διότι 167 μπαλόνια είναι ένα θέμα. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς στο καλό θα γίνει αυτό το πράγμα. Διότι από ό,τι είδα πρέπει να φτιάξεις την αψίδα και μετά να την καρφώσεις πάνω. Το οποίο ναι μεν μου κάνει καλό, γιατί δεν θα είμαι σε μία καρέκλα πάνω ή σε μία σκάλα, αλλά που θα χωρέσει όλο αυτό και που θα αποθηκευτεί μέχρι να πάει αυτό εκεί πάνω. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα όλα αυτά. Ελπίζω ο Θεός να με βοηθήσει. Και φύγαμε. Τα μπαλόνια μας λοιπόν είναι όλα αυτά εδώ. Είδα να ξέρετε διάφορα βιντεάκια στο YouTube. Θα πρέπει να φουσκώσεις και να κατηγοριοποιήσεις τα μπαλόνια, ούτως ώστε να φουσκώσεις τα πιο μεγάλα και μετά να φουσκώσεις τα πιο μικρά. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι δεν θυμάμαι εγώ ποια είναι τα μεγάλα και ποια είναι τα μικρά. Οπότε θα πρέπει να δω πάλι τη φωτογραφία που έχει συνολικά όλα τα μπαλόνια. Γιατί η μνήμη μου είναι πάρα πολύ φτωχή. Λοιπόν, ωραία, έχουμε από μεγάλα τα μεταλλικά και τα χρυσά. Δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη να σας πω την αλήθεια. Ας αρχίσουμε, φουσκώνουμε και βλέπουμε. Α, όχι, ναι. Ναι, να. Έχουν διαφορά αυτά τα σκούρα, ας πούμε, με αυτά τα μεταλλικά. Οπότε θα φουσκώσω όλο τέτοια μεταλλικά. Ωραία, άρα εδώ μάζεψα τα μεγαλύτερα, χρυσά δηλαδή και αυτά τα πετρόλ. Θα τα βάλω εδώ κάτω και θα ξεκινήσουμε. Αχ, δύσκολο καθόλου. Θέλουνε, δεν θέλουν δηλαδή να είναι πάρα πολύ μεγάλα, δηλαδή μέχρι εδώ ίσα ίσα που να είναι στρογγυλά. Γιατί δεν είναι ωραίο, ας πούμε, να είναι σε σχήμα σταγόνα, καταλάβατε. Ου, πολύ ωραίο είναι. Μια χαρά. Τέλειο έγινε. Τι ωραίο που είναι, ρε παιδιά. Δεν τέλειο. Πιου. Δεν λες που έχω κι αυτό. Γιατί με το φουφού δεν γίνεται. Λοιπόν, άρα έχουμε εδώ 20 από αυτά εδώ και 10 από αυτά εδώ. Ναι, 10 είναι, μην ανησυχείτε, είναι όλα αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε εμείς το πρόγραμμά μας. Τι θα φτιάξουμε τώρα? Ας φτιάξουμε άλλο χρώμα. Λοιπόν, εγώ λέω να φτιάξουμε αυτά εδώ, για να τα δούμε κιόλας. Αυτά που έχουν το κομφετί. Αυτά βέβαια δεν ξέρω πώς... Ωχ, ξέρετε, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Αυτά είναι πιασμένα με μία, πώς να το πω τώρα, με ένα σαν διάφανο σελοτέιπ. Σε ένα διάφανο λαστιχάκι βασικά. Και θα πρέπει να τα βγάλεις από το λαστιχάκι. Καλά, εντάξει, λογικό είναι, γιατί έχουν μέσα κομφετί, οπότε αν είναι εδώ μέσα χύμα, πώς θα σταθούνε. Δεν πειράζει. Να δοκιμάσουμε αυτό λοιπόν. Αυτά είναι δύσκολα. Αυτά νομίζω είναι 10. Ναι, πάλι καλά που δεν είναι τίποτα 20. Να πάθουμε κεφαλικά. Πολλαπλά εδώ μέσα. Λοιπόν. Ω, κοιτάξτε τι τέλειο! Εντάξει, πεθαίνω. Πεθαίνω! Πεθαίνω, εντάξει ρε.
Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πού. Εντάξει, δεν έχω ξαναδεί τόσο όμορφο πράγμα. Ψοφάω, μα το Θεό, παιδιά, εντάξει. Όλα τα λεφτά είναι το μπαλόνι. Όλα τα λεφτά. Πω, πω, κοιτάξτε. Κάνω σαν χαζί, το καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε, ο ενθουσιασμός μου. Οπότε το ίδιο θα κάνω για όλα. Ναι. Ναι. Πάνε λοιπόν και αυτά, φτιάξαμε 10 από δάφτα. Μας βγάλαν λίγο την πίστη, αλλά τα φτιάξαμε. Και πάμε τώρα σε πράσινο, σκούρο. Μικρούλια είναι αυτά από ό,τι είδα. Η μικρούλια, η μεσαία τώρα θα δείξει. Να δούμε. Μπα, μικρούλια είναι αυτά. Τι ωραίο χρώμα ρε παιδιά, δεν είναι τέλειο. Πάνε και αυτά. Τέλεια. Λοιπόν, για να δούμε τι ώρα είναι. Ωραία, λοιπόν, έχουμε περίπου 10 λεπτά μέχρι να πάρω το μικρό. Οπότε λέω να φτιάξω και αυτά τα γκρι εδώ, που και αυτά είναι μικρά. Αυτά εδώ. Στην ουσία μετά θα μου μείνουν αυτά τα πράσινα και αυτά τα γαλάζια, τα οποία δεν έχω ιδέα από τι θα φουσκώσω. Το πιο πιθανό είναι να τα φουσκώσω το μεσημεράκι, που θα κοιμάται ο μικρός. Και ευελπιστώ να μην κάνω φασαρία. Θα δείξει, παιδιά. Παιδιά, παιδιά, κατάφερα και έφτιαξα όλα αυτά τα μπαλόνια, δεν το πιστεύω, αλήθεια, ότι το έφτιαξα εγώ. Δεν μπορώ να μετρήσω πόσα είναι και έχει και εδώ. Χαμός γίνεται. Όλα αυτά, παιδιά, θα πρέπει να τα πάρω, να τα εξαφανίσω, γιατί πρέπει να φύγω να πάω να πάρω το μικρό από το παιδικό. Χριστέ και Παναγιά. Δεν ξέρω πού να τα βάλω όλα αυτά. Το πιο πιθανό είναι να τα βάλω στα δωμάτια κάτω από τη σκάλα για να μην ενοχλούν κανέναν. Οπότε πάνω να τα μαζέψω και θα έρθουμε το μεσημεράκι να φουσκώσουμε και τα υπόλοιπα. Επιστρέφουμε λοιπόν. Later. Γυρίσαμε λοιπόν από το παιδικό, φάγαμε και τώρα μικρό σκημάτι και πάμε να συνεχίσω, παιδιά, τα υπόλοιπα μπαλόνια. Γιατί όπως είπαμε είναι αρκετά, όπως επίσης σήμερα θα κάνω και τα ζωάκια, αλλά και τα δύο χρυσά φύλλα, οπότε θα τελειώνουμε με όλα τα μπαλόνια σήμερα. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Και για να μην σας κουράζω, θα σας δείξω ένα από το καθένα, για να δείτε ποια θα φουσκώσω και μετά θα σας πω και πόσα ήτανε όλα αυτά που φουσκώσα, γιατί είναι αρκετά. Λοιπόν, η πρώτη κατηγορία είναι αυτό το μικρούλι. Θυμάστε, είχε το πολύ πολύ μεγάλο και τώρα έχει το μικρούλι αυτό που είναι σαν σατέν. Τσουπ, έτοιμο. Αυτό εδώ που είναι ένα παστέλ χρώμα. Και αυτό μικρούλι. Και ένα μεγαλύτερο, έτσι μεσαίου μεγέθους, είναι αυτό. Αυτά λοιπόν τα τρία μεγέθη θα φουσκώσω τώρα ευθύς αμέσως. Ταταν! Τελειώσαμε, παιδιά, λοιπόν. Πάνε και αυτά εδώ πέρα. Ένανε και αυτά καμιά, πόσο να είναι, καμιά 60, 70, κάπου τόσο. Είναι βασικά 20 μικρά, 20 μικρούλια μικρούλια πράσινα, άρα 40. Αυτά εδώ που είναι πάλι 20, 40, 60. Άρα ήτανε 60. Και εμείς κάναμε το πρωί αυτά εδώ τα πάνω, κάναμε το γκρι και κάναμε και το πράσινο. Και είχαμε και κάποια πράσινα πριν. Οπότε, παιδιά, ολοκληρώθηκε. Τώρα πάμε να κάνουμε αυτά εδώ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για αυτά εδώ. Το κάνετε λίγο πιο δύσκολο από τα υπόλοιπα, γιατί είναι αρκετά μεγάλο το φύλλο. Θα το βάλουμε εδώ πάνω στο τραπέζι. Και θα ξεκινήσουμε. Α, νομίζω έτσι είναι καλύτερα. Πολύ ωραίο γίνεται, παιδιά. Wow. Έτοιμο. Να το και το δεύτερο, δύο λοιπόν, εντάξει, είναι υπέροχα πραγματικά. Και τώρα πάμε στα ζωάκια. Εδώ λοιπόν έχω τη ζεύρα. Για να τη δούμε τη ζεύρα. Οκ, αυτά είναι τα ποδαράκια της. Α, βρήκαμε. Ωραία, τη βρήκαμε τη ζεύρα. Ωραία, τέλεια. Οπ, 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 τέλεια. Πολύ ωραία. Πάμε για ζεύρα. Εντάξει, είναι τέλειο. Εντάξει, πεθαίνω πραγματικά.
Πεθαίνω, αλήθεια. Έχω μείνει. Αλήθεια. Εντάξει. Κοιτάξτε εδώ τα πόδια, δεν υπάρχει. Λοιπόν, το επόμενο μου ζωάκι είναι η καμιλοπάρδαλη. Ναι, η καμιλοπάρδαλη. Για πάμε. Wow. Εντάξει. Μοναδική. Εντάξει, τέλεια πραγματικά. Έχω αρρωστήσει, σας λέω αλήθεια. Έχω αρρωστήσει. Το τελευταίο ζωάκι μας είναι το καγκουρό. Έτοιμο και το καγκουρό, παιδιά. Εντάξει, είναι πραγματικά υπέροχο, έτσι. Δηλαδή, δεν μπορώ. Έχει και το μωρό εδώ πέρα. Κοιτάξτε τι όμορφο. Έχω τρελαθεί, πραγματικά. Και τελευταίο των τελευταίων, τελευταίο μπαλόνι, παιδιά. Τελειώσαν τα μπαλόνια. Θα μου λείψει ή not, δεν θα μου λείψει να φουσκώνω μπαλόνια. Αλλά εντάξει, το άντεξα. Λοιπόν, το νούμερο 2, τεράστιο και αυτό. Α, εντάξει, έγινε. Πήρα το μεγαλύτερο νούμερο 2, νομίζω, του κόσμου. Εντάξει, το καλύτερο νούμερο 2 του κόσμου είναι και το πιο τεράστιο νούμερο 2 του κόσμου. Και εγώ, παιδιά μου, τελείωσα για σήμερα. Αυτό ήτανε, φούσκωσα όλα τα μπαλόνια. Αύριο το πρωί θα κάνω το στήσιμο, οπότε σας αφήνω. Το ευχαριστήθηκα και με το νούμερο 2 μου πάω, γιατί μάλλον έχει ξυπνήσει ο μικρός. Οπότε, the next day. The next day. Επόμενη μέρα λοιπόν και βρισκόμαστε σε μια θάλασσα από μπαλόνια. Παναγία μου, πώς θα τα καταφέρω. Λοιπόν, τα έχω φέρει όλα εδώ, πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ αυτό που έχω δει είναι ότι αρχίζεις με τα μεγάλα μπαλόνια και τα βάζεις, τώρα θα σας δείξω πού. Okay, τα βάζεις εδώ σε αυτή την ταινία, η οποία έχει τρυπούλες. Και με αυτές τις τρυπούλες εδώ ακριβώς βάζεις τα μπαλονάκια σου. Okay, νομίζω ότι είναι τεράστια η αλήθεια είναι. Οπότε έχω 2 τέτοιες. Οπότε μάλλον θα τις ενώσω με σελοτέιπ, κάτι τέτοιο. Η διάφανη ταινία κολλητική. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε αυτό. Και ο Θεός βοηθός, παιδιά, έχω ακριβώς 2 ώρες στη διάθεσή μου. Ελπίζω να τα καταφέρω. Εδώ πρέπει απαραίτητα να κάτσω κάτω, νομίζω. Είναι απαραίτητο. Αχα, αχα. Και το τραβάς έτσι προς τα εκεί. Α, τέλειο, παιδιά. Έγινε. Τέλειο. Α, και δεν πάει πουθενά. Πολύ ωραία. Φύγαμε. Με αυτό που είναι μεγάλο. Μετά... Κάτσε να δω πώς το έχει μέσα. Περίμενε. Να πάρω καμιά ιδέα. Αχ, μην κάνω και ό,τι να είναι. Εντάξει, δεν το κάνω ακριβώς ίδιο. Έτσι πιστεύω, δηλαδή δεν θα βγει. Αποκλείεται να βγει. Αλλά κάτσε να είμαστε σίγουροι. Ναι, βασικά να σας πω την αλήθεια, με ό,τι και να αρχίσει, είναι ένα συνοθήλευμα. Μετά, ας πούμε, πώς το λένε, βάζεις το ένα πάνω στο άλλο, οπότε ό,τι βγει στην ουσία. Ό,τι να είναι. Εντάξει, βλέπω ότι μάλλον τα κεντρικά έχουν αυτά εδώ τα μπαλόνια. Έχουν και αυτά εδώ. Εντάξει, νομίζω θα μας βγει. Θα μας βγει, πιστεύω. Θα βάλω όλα τα μεγάλα πάνω εδώ και μετά τα υπόλοιπα τα μικρά-μικρά θα τα βάλω γύρω-γύρω. Εντάξει. Αλλά να έχω μια λουλουχία, δηλαδή θα βάλω πρώτα αυτό, μετά θα βάλω αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μετά θα βάλω το χρυσό, οπότε θα πηγαίνει να αλλάξει. Παιδιά, είχα κάνει πατάτα και έβαζα μόνο τα μπαλόνια αυτά και αυτά που σας είχα πει και μετά δεν έβγαινε καθόλου γιατί έχω άλλο τόσο. Οπότε το καλό είναι ότι βγάζω τώρα από τις θηλίτσες κάποια μεγάλα για να βάλω κάποια μικρά και έτσι θα το συνεχίσω, παιδιά, γιατί δεν βγαίνει πραγματικά. Δεν μου βγαίνουν δηλαδή τα μπαλόνια να τα καρφώσω όλα τα μεγάλα και να βγουν μέχρι τέλους. Οπότε θα πρέπει να μοιραστούν εδώ πάνω και ό,τι μείνει μετά γύρω-γύρω. Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει χέρια. Όπου έτσι φυσικά θυμίζει πολύ περισσότερο τα μπαλόνια που βλέπαμε στη φωτογραφία, έτσι εννοείται.
Ωραία, είμαστε σε πάρα πάρα πολύ καλό σημείο. Μπορώ να το ρυθμίσω αρκετά καλύτερα, ούτως ώστε να παίρνω διάφορα μπαλόνια και να γεμίζω. Γιατί πραγματικά κόντεψα να το κάνω χάλια. Πάρα λίγο να το κάνω χάλια, παιδιά. Ευτυχώς τα μπαλόνια μπαίνουν και βγαίνουν πανεύκολα. Και μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή, γιατί αν, παιδιά, δεν γινότανε, θα κλαίγαμε αυτή τη στιγμή. Θα κλαίγαμε. Φάντως βγαίνει τέλειο, έτσι. Τώρα, μάλιστα. Και καλά που το κατάλαβα νωρίς. Σε μία ώρα, παιδιά, όλο αυτό εδώ είναι έτοιμο. Εντάξει, δεν ξέρω πόσα μέτρα είναι. Η αλήθεια είναι, αλλά είναι τεράστιο πραγματικά. Πάμε να το τοποθετήσουμε εδώ πάνω, αφού πρώτα κλείσω εδώ τα στόρια. Τις κουρτίνες τις έχω τραβήξει, αν μας βοηθήσει ο φωτισμός. Εδώ βλέπετε τις κουρτίνες έχω τραβήξει, οπότε θα βάλω και τα στόρια για να έχουμε κιόλας και φως, γιατί τώρα είναι ανάποδο ο φωτισμός, οπότε γι' αυτό μας το δείχνει πιο σκούρο. Και πρέπει να περάσω από εκεί πάνω 3 με 4 κορδέλες, ούτως ώστε να πιάσω μετά τα μπαλόνια. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να το πάρουμε όλο αυτό, να το κρεμάσουμε πρώτα στη μέση και μετά να δούμε πώς θα πέσουν τα γύρω-γύρω, να τα κρεμάσουμε και αυτά. Νομίζω το κέντρο το καταφέραμε. Πάμε για τα γύρω-γύρω τώρα. Wow! Wow! Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το υπόλοιπο και να το δούμε όλο από μακριά, παιδιά. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει, ειλικρινά, δηλαδή. Δεν έχω λόγια. Παιδιά, δεν κατάφερα. Πάμε να το γεμίσουμε και με τα υπόλοιπα μπαλόνια. Ανυπομονώ! Wow! Τι κατάφερα! Δεν το πιστεύω, αλήθεια! Λοιπόν, τώρα αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάρουμε αυτήν την ταινιούλα, η οποία έχει αυτά εδώ τα, πώς να τα πούμε, τα στρογγυλά. Είναι σαν ζελεδάκι, το παίρνεις, το ξετυλίγεις, έτσι, και κολλάς τα υπόλοιπα μπαλόνια μεταξύ τους. Εμείς τώρα θέλουμε να κολλήσουμε τα δύο τα χρυσά, τα ωραία, τα ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να τα κολλήσω από πάνω, αλλά δεν ξέρω αν θα καταφέρω, να πω την αλήθεια μου. Α, οκ. Καταφέραμε. Τόσο εύκολο. Λοιπόν, σιγά σιγά βάλαμε και αυτά. Σιγά σιγά πάμε να βάλουμε και τα υπόλοιπα και να σας το δείξω τελειωμένο. Τσίκι 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 τσίκι. Τώρα ό,τι μένει θα το βάλω πάνω. Όλα! Παιδιά, είναι τέλειο, υπέροχο, το υπερλατρεύω. Πάμε να βάλουμε και τα φύλλα, τα οποία είναι τα μόνα νομίζω που μας λείπουν από εδώ. Και πάμε να φτιάξουμε το happy birthday γρήγορα γρήγορα, να το βάλουμε και αυτό πάνω. Φύγαμε! Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Βλέπω αυτό εδώ και παθαίνω εγκεφαλικό. Διότι αυτό εδώ πέρα είναι τέτοιο, όπως το λένε, σύρμα. Οπότε λέω ότι έχω κάνει όλα αυτά τα πράγματα και δεν υπάρχει καμία περίπτωση με αυτό το να μην πω το σύρμα, ας πούμε, να καταστρέψω όλα τα μπαλόνια. Οπότε τι θα κάνω, θα το λυγίσω και το έκανα έτσι, ούτως ώστε να μπει μέσα εκεί που χρειάζεται στα μπαλόνια, αλλά χωρίς να μου χαλάσει όλη μου την, πώς να το πω, αλλά χωρίς να μου χαλάσει όλη μου τη δημιουργία, γιατί θα γίνει χαμός αν γίνει κάτι τέτοιο, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα λοιπόν είναι το τελικό του. Εντάξει, παιδιά, έχει γίνει, τι να σας λέω, κοιτάξτε πόσο όμορφο, εντάξει, Έχω τρελαθεί! Πάμε για το happy birthday, στη μέση! Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Τώρα εδώ δεν κολλάς, κάνεις, ράνεις πράγματα. Απλά στην ουσία τα περνάς το ένα μέσα στο άλλο, από ό,τι κατάλαβα δηλαδή. Ίσως πρέπει να τα βάλω κάτω αυτά, κάτσε να κάτσουμε κάτω τότε. Έτσι όπως φαίνεται βασικά εδώ πέρα. Λοιπόν, άρα, εδώ κάτω είναι αυτό. Άρα στην ουσία είναι 2 ξεχωριστά. Αυτό εδώ είναι το κορδελάκι, οπότε θα πρέπει να τα πιάσουμε. Τίποτα δεν είναι αυτό. Σε 5 λεπτά είμαστε έτοιμοι, γιατί η ώρα περνάει κιόλας.
Τέλεια λοιπόν, happy birthday. Τα μαζεύω γιατί πρέπει να πάω να πάρω το μικρό και επιστρέφω το μεσημέρι για να τελειώσω το δημιούργημά μου. Φύγαμε. Later. Γυρίσαμε λοιπόν από το παιδικό. Τώρα μικρός κοιμάται. Θέλω να σας δείξω αυτό το τέλειο πράγμα που έκανε στον παιδικό. Εντάξει, δεν το έκανε μόνος του όλο, το καταλαβαίνουμε, ναι. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά οι δασκάλες μου δώσανε με πολύ χαρά αυτό εδώ πέρα. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη να σας πω την αλήθεια. Που εντάξει, κάνανε μια δημιουργία τέλος πάντων όλοι μαζί. Και τώρα είναι του Σπύρου, εννοώ δηλαδή ο Σπύρος με τις δασκάλες. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα το happy birthday, ε? Τώρα που έχουμε και χρόνο, φύγαμε. Όπως βλέπετε έχει μπει ο ήλιος εδώ πέρα για τα καλά, εμείς εδώ σε αυτό το σημείο θα βάλουμε το happy birthday και θα το ενώσουμε στην ουσία σε αυτές τις περσίδες, οπότε θα σας βάλω λίγο μακριά για να το βλέπετε. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, παιδιά, αλήθεια. Κάπου εδώ τελειώνουμε, κάπου εδώ τελειώνω δηλαδή το σημερινό βίντεο. Σας έδειξα πώς έγινε αυτό το balloon arch που λένε και βάλαμε και αυτά εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να πήρατε ιδέες για σας βασικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το βλέπω συχνά σε πάρτι αυτό να το κάνει μόνος του κάποιος. Συνήθως το κάνουν επαγγελματίες. Αλλά είναι ωραίο, είναι κάτι πολύ δημιουργικό, είναι κάτι πολύ όμορφο να το κάνεις εσύ για τα παιδιά σου. Εφόσον έχω βρει το κόλπο, νομίζω ότι κάθε χρόνο αυτό θα κάνω. Βέβαια το χρόνο δεν ξέρω, αλλά επειδή θα έχω και τη μικρή, γιατί αν κρίνω από το πρώτο χρόνο με το μικρό ήταν λίγο δύσκολα, οπότε θα δείξει, πάντως είμαι απόλυτα ευχαριστημένη γι' αυτό. Αν σας άρεσε λοιπόν το βίντεο, ξέρετε ακριβώς τι να κάνετε. Το επόμενο βίντεο ευελπιστώ, παιδιά, να είναι το supermarket haul για το πάρτι και οι προετοιμασίες των γευμάτων. Οπότε εδώ είμαστε. Και μετά από αυτό το βίντεο, το supermarket haul και την προετοιμασία των γευμάτων, θα έχουμε την τελευταία μέρα όπου θα τα ψήνουμε όλα αυτά, όπου θα ετοιμάζονται και θα έχουμε και το πάρτι. Μέχρι λοιπόν το επόμενο βίντεο, από μένα πολλά φιλιά, να περνάτε καλά και να προσέχετε.